σιγούρια προς την Άβυσσο παίρνουν πλέον αγκαλιασμένη ΝΑΤΟ και Ρωσία με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Οι τοποθετήσεις του Κρεμλίνου και του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού της Ρωσίας και την Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι θα συμβεί αν ενταχθεί η Σουηδία και ιδίως η Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Επίθεση της Ρωσίας στην τελευταία, στην καλύτερη περίπτωση, με συμβατικές δυνάμεις και στην χειρότερη, με τακτικά πυρηνικά όπλα. Και πιθανότατα το ΝΑΤΟ θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Τότε θα ακολουθήσει δεύτερο ρωσικό πυρηνικό κτύπημα στις χώρες που θα ρίξουν πυρηνικά στη Ρωσία εντός ολίγων λεπτών από την εκτόξευση των πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ. Η ένταξή τους σπάει την εθνική υπόσχεση απέναντι στη Ρωσία και πλέον η Μόσχα θέλει αίμα. Και επειδή η Ρωσία δεν έχει τους απαραίτητους και ούτε πρόκειται να σπαταλήσει ανθρώπινους πόρους, η απάντηση θα έρθει με τακτικά πυρηνικά όπλα.